κύριο Χρήστο Δρύβα, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και επίτιμος επιτελάρχης στρατηγίου εν RDC. GR, να σε ευχαριστήσω θερμά, στρατηγέ, για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μετά από μία εβδομάδα πολέμου στην Ουκρανία, στρατηγέ, έχει ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση στο μέτωπο, τι θέλει τελικά ο Πούτιν, αναφορικά με το πού θέλει να φτάσει, ποιος είναι ο στόχος του? Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας απαντήσω με την βασική αρχή του πολέμου, που είναι η εκλογή του σκοπού και μονή εις αυτόν. Οπότε εξ αρχής είχε τον σκοπό του, έτσι είχε εκλέξει τον σκοπό του, ο οποίος ποιος ήταν? Ήταν να καταλάβει το δεξί τμήμα, το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, δηλαδή από τον Δνίπερο και ανατολικότερα, και κυρίως το νότιο τμήμα της εν λόγω περιοχής, δηλαδή τη Χερσόνα, τη Μαριούπολη και σε λίγο και την Οδυσσό. Και δεύτερον, να ρίξει το κάτω την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Και αυτό συνεχίζει να επιδιώκει. Βλέπετε ότι αργά και σταθερά δυστυχώς εκπληρώνει το στόχο του. Υπάρχει εξέλιξη στα νότια. Έχει καταλάβει όλη την Χερσόνα. Έχει καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο σήμερα, από ό,τι θα είδατε, την περιοχή. Και συνεχίζει, προλάβει ακάθεκτος προς την Οδυσσό. Θεωρείτε ότι αυτός ο σχεδιασμός έχει καθυστερήσει κατά κάποιο τρόπο? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχει καθυστερήσει. Εγώ εκτιμώ ότι έκανε λάθος εκτιμήσεις ο Πούτιν. Νομίζω ότι παρασύρθηκε από την FSB, δηλαδή από την Υπηρεσία Πληροφοριών. Θεώρησε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι θα τον υποδεχόντουσαν λίγο πολύ ως απελευθερωτή κάποιοι από την περιοχή. Αλλά από ό,τι βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Η κυρία η οποία σας μιλούσε προηγουμένως είναι ρωσόφωνη. Και γιατί σας το λέω? Δεν το λέω θετικά, δεν το λέω αρνητικά. Θετικά το λέω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άκουσα ότι αποκάλεσε το Λβίβ, η οποία είναι πόλη στα δυτικά σύνορα. Είναι 79 χιλιόμετρα, 80 περίπου, ναι, ναι, σύνορα. Αποκάλεσε το Λβίβ Λβόφ. Λβόφ είναι στα ρωσικά. Λοιπόν, και παρά τα αυτά, βλέπετε ότι η κυρία η οποία σας μίλησε από την Ουκρανία. Δεν θέλουμε σωτήρες, αυτό είπε. Ακριβώς, δεν θέλουμε σωτήρες. Εκεί λοιπόν εγώ πιστεύω ότι την πάτησε και πλέον βρίσκεται προδηλήματος. Αλλά επειδή διακυβεύεται πλέον η υπόστασή του σε γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό επίπεδο παγκοσμίως, αλλά και μέσα στην ίδια τη χώρα, εγώ νομίζω ότι δεν θα κάνει πίσω και θα συνεχίσει εντείνοντας τις προσπάθειές του. Έτσι, θα δούμε πολύ πιο σοβαρές ενέργειες στο Αιγαίο. Σοβαρές ενέργειες στο μέτωπο της Ουκρανίας ή αναφορικά με την επόμενη μέρα? Γιατί αν μιλάμε για το μέτωπο της Ουκρανίας, μήπως βάλει και άλλα όπλα τα οποία έχει στο στόλο του και δεν τα έχει αξιοποιήσει ακόμα? Μάλιστα. Αυτό σας λέω και θα προσέξατε ότι σήμερα βυθίστηκε και ένα πλοίο της Εστονίας στην περιοχή. Εκεί όπου είναι ο ρωσικός στόλος, ανοιχτά της Οδύσσου, εκεί βυθίστηκε το πλοίο. Και μάλιστα αυτό το οποίο μου κινεί την περιέργεια είναι ότι εικάζεται, λέει, ότι είναι από Νάρκη. Λοιπόν, ίσως έχει χρησιμοποιήσει και άλλα όπλα για τη βυθίστηση του πλοίου, τα οποία δεν είναι γνωστά. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο δεν είναι όλα τα οπλικά συστήματα γνωστά. Αυτά αποκαλύπτονται κατά την εξέλιξη του πολέμου. Δηλαδή και η ΗΠΑ και η Ρωσία και η Κίνα έχουν κρυφά μυστικά όπλα, τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, ένα από αυτά τα όπλα μπορεί να βύθισε το πλοίο, το φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Οδυσσού. Στρατηγέ, λοιπόν, δεύτερος γύρος, θα έχουμε συνέχεια. Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μπορεί να οδηγήσει κάπου? Και για ποιο λόγο κάθονται στο τραπέζι από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα εκφράσεις και όροι περί ναζισμού, ναζιστών? Ναι, πολύ ωραία ερώτησή σας. Ακούστε, όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, σας είπα ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν για να γίνουν και για να αγοράσουν χρόνο, και η μεν και η δε. Ο Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να τελειώνει με τις διαπραγματεύσεις, εάν δεν πετύχει τον τελικό του αντικειμενικό σκοπό, τον πολιτικό του αντικειμενικό σκοπό, ο οποίος είναι αυτός που σας είπα. Δηλαδή να αποδεχθεί ο Ζελένσκι να απομακρυνθεί από την εξουσία και επίσης να ολοκληρώσει την κατάληψη της νοτιού περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Οδυσσού, σε τρόπο ώστε να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός και δεν πρόκειται να πάει σε συνθηκολόγηση αν δεν το πετύχει. Έτσι. Και βέβαια πάνω θα κάνω και ένα σχόλιο, ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να κάνεις διαπραγματεύσεις με το μαχαίρι στο λαιμό και το πιστόλι στο γρόταφο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια παροδία. Και σε ποια χώρα γίνονται διαπραγματεύσεις? Ακριβώς, και σε ποια χώρα? Έτσι, είναι σε πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση της Ουκρανίας, δυστυχώς. Εγώ πιστεύω, στεναχωριέμαι που το λέω, έτσι, με λυπή που το λέω,
αλλά πιστεύω ότι η έκβαση θα είναι αρνητική. Βέβαια, να ξέρετε το εξής, ότι ο Πούτιν μπορεί να κερδίσει αυτή τη μάχη, αλλά θα έχει κερδίσει τον πόλεμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτό το οποίο έγινε στο Παρέτα Νασιών στη Γενέβη είναι αδιανόητο. Δηλαδή, σηκώθηκαν 193 εκπρόσωποι χωρών και γύρισαν την πλάτη και φύγανε στον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Αυτό δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να έχει συμβεί. Έχετε δίκιο. Αναφορικά με την τακτική και τη στρατηγική και την αντίδραση τη δική μας Ελλάδας, θα ήθελα ένα σχόλιο. Βεβαίως, ακούστε να δείτε. Εδώ υπήρχαν πολλά σχόλια για το αν έπρεπε η Ελλάδα να στείλει οπλισμό ή όχι. Ναι. Εγώ θα είμαι σαφής και θα είμαι και ειλικρινής. Γιατί πολλοί δυστυχώς για να δημιουργήσουν εντυπώσεις ή για ίδιο όφελος άλλο, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ειλικρινής. Η Ελλάδα είναι χώρα μέρος του ΝΑΤΟ. Έτσι, και έχει εκχωρήσει και βάσεις στις ΗΠΑ και στην Αλεξανδρούπολη και στον Βόλο και στη Λάρισα και κάτω σε εσά στη Σούδα, τη σημαντικότερη βάση. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μείνει αμέριμνη. Εδώ όλος ο κόσμος έστειλε οπλισμό και μάλιστα στείλανε βαρύ οπλισμό. Μετά τη σήμερα ότι η Γερμανία έστειλε 2.700 πυράβλους, φορητούς πυράβλους, αντιεροπορικούς. Και έστειλε και περί τα 1.500-2.000 αντιαρματικά βλήματα τελευταίας γενεάς, φορητά. Το ίδιο έκανε και η Αγγλία και η Γαλλία και η Πορτογαλία ακόμα. Έστειλε σε 3α3. Εμείς τι κάναμε, εμείς στείλαμε πίσω αυτά που τους είχαμε πάρει. Τους στείλαμε πίσω τα δικά τους. Μάλιστα. Στρατηγία ξεκάθαρη άποψη. Ακριβώς, ξεκάθαρη ναι, άποψη. Ναι, έπρεπε να συμμετέχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.